Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Λουκενός από την εταιρεία Λουκενός Boats και σήμερα θα σας παρουσιάσω το νέο μας βακάκι, το Marine 350 Poly Pycolibri. Όπως το λέγεται το όνομά του, είναι ένα βακάκι το οποίο είναι σε 3,5 μέτρα, έχει πλάτος 1,42, είναι ελαφρύ, είναι γύρω στα 100 κιλά το βάρος του, για 3 άτομα και έχει μερικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα για κάποιον που ψάχνει ένα βαρκάκι στα μέτρα αυτά. Τα μέτρα αυτά δεν είναι ούτε πολύ μεγάλα ούτε πολύ μικρά, είναι για κοντινές αποστάσεις, για κοντινά ψαρέματα, για ευκολία στη χρήση και με χαμηλό κόστος. Σε αυτό το κόστος το χαμηλό, το συνολικό, βοηθάει ότι και η μηχανή που παίρνει είναι μέχρι 5 άλογα. Οπότε κοιτάμε ότι το όλο μας το σύνολο, βάρκα και μηχανή, θα μας πέσει με το ΦΠΑ μαζί κάτω από 3.000, το οποίο είναι κάτι που είναι σχετικά ανοιχτό για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Όπως σας είπα, η βάρκα αυτή είναι κατασκευασμένη από γραμμικό πολυεθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Δεν είναι πολυεστέρας, είναι πολυεθυλένιο. Είναι ένα είδος πλαστικού με το οποίο υπάρχουν μερικοί κατασκευάσεις που έχουν τη δυνατότητα με το υλικό αυτό να κατασκευάσουν βάρκες. Εμείς, εδώ και 20 χρόνια, εισάγουμε κυρίως σκάφη κατασκευασμένα από πολυεθυλένιο. Λέμε ότι είμαστε ειδικοί και γνωρίζουμε τα πάντα γύρω από το πολυεθυλένιο και ότι έχουμε τις καλύτερες βάρκες από πολυεθυλένιο. 3,5 μέτρα, 1,42 το πλάτος, για 3 άτομα. Κατασκευασμένο στην Ευρώπη, από τα καλύτερα υλικά και ποιοτικά, αν μπορέσετε να ξεχωρίσετε, είναι άριστο. Πώς ξεχωρίζουμε όμως ένα καλό βαρκάκι πολυεθυλενίου με καλή κατασκευή και ένα με κακή κατασκευή? Όλα είναι στο φινίρισμα. Τα βαρκάκια από πολυεθυλένιο γίνονται με τη μέθοδο τη roto mounting, δηλαδή είναι το καλούπι, είναι το πάνω μέρος του, είναι το καλούπι και το κάτω, το πάνω μέρος που κάνει το deck και αυτό μπαίνει σε ένα, μέσα ανάμεσα στα δύο μπαίνει το πλαστικό, το οποίο είναι σε σκόνη, μπαίνει σε φούρνο, λιώνει το πλαστικό, γυρνάει με διάφορους τρόπους όλο το καλούπι και το λιωμένο πια πλαστικό πάει και χύνεται μέσα στο καλούπι σε όλο το σκάφος. Μετά πάει στην ψήξη και αφού σταθεροποιηθεί το υγρό πια πλαστικό και γίνει σκληρό, ανοίγουμε το καλούπι και βγαίνει η βάρκα. Όλα ακούγονται εύκολα μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Και η διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα που είναι, είναι στα καλούπια. Θα δείτε βάρκες που γίνονται με λαμαρινένιες καλούπια, με λαμαρίνα, τα οποία όταν βγει η βάρκα έξω είναι εντελώς στραβιά, εντελώς έχει χάσει τη φόρμα αυτή που θέλει να δώσει ο κατασκευαστής και μετά βλέπεις βάρκες διαμάντια, όπως αυτή εδώ, όπως είναι τα Pioneer, όπως είναι τα Wally. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε λίγο τεχνολογία για να δούμε λίγο πιο εύκολα το βαρκάκι μας πώς είναι μέσα. Καταρχάς θα ξεκινήσω για εύκολα τα βάλουμε εδώ πέρα, είναι τα κουμπάκια του. Έχει δύο κουμπιά συμπεριλαμβάνονται, τα οποία είναι ποιοτικά. Μπαίνουν μέσα εδώ πέρα και ασφαλίζουν και δεν πρόκειται ποτέ να τα χάσουμε την ώρα που κάνουμε κοπηλασία. Το βαρκάκι, επειδή είναι σχετικά ρηχό από κάτω, είναι πολύ εύκολο στην κοπηλασία. Ενδεικνύεται για κοπηλασία, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε μόνο με τα κουμπάκια, αν δεν θέλετε να πάρετε μηχανή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και γρήγορο με τα κουμπάκια. Και έχει πολύ καλή κατευθυντικότητα, θα σας δείξω σε λίγο πώς γίνεται αυτό. Τα κουμπάκια του είναι αυτά, με δύο μεγάλες κουτάλες, και αυτά ευρωπαϊκά, και αυτά είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Τα αφήνουμε προς το παρόν. Εδώ είναι το deck, και επειδή όπως είπαμε είναι για κοπηλασία, και για κοπηλασία μάλλον, εδώ έχουμε τρεις θέσεις. Εδώ κάθεται ο κοπηλάτης, γιατί κοιτάει η πλάτη μου εδώ πέρα και τραβάει κουπί. Εδώ κάθεται ο κοπηλάτης και έχουμε μία, δύο, τρεις θέσεις για να μπορεί να βαστάει κόντρα με τα πόδια του. Φαρδί όπως είπαμε το βαρκάκι, 1,42, μας δίνει σχετικά σταθερότητα για το μέγεθός του. Και έχει ένα καλό που δεν το βρίσκεις εύκολα σε σκάφη πολυεθυλενίου, έχει αρκετά ντουλαπάκια. Και ξεκινάμε με το ντουλαπάκι της πλώρης και να βάλουμε το αγκυράκι μας. Μετά έχουμε δύο ντουλαπάκια εδώ πέρα για τα ψηλοπράγματά μας, ένα εδώ και ένα εδώ. Και έχουμε και άλλα δύο ντουλαπάκια στην πρίμη, πάλι για τα ψηλοπράγματά μας, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Ένα και ένα δύο θα είναι ίδια.
Συν ότι αυτό, θα το γυρίσω λίγο να το δείτε άμα γίνεται από εδώ πέρα, εδώ έχει και μία τάπα για να φεύγουν τα νερά. Που σημαίνει αν θέλετε το πλύνετε, το βαρκάκι είναι εύκολο, το βγάζουμε έξω, ρίχνουμε κουβάδι το νερό, το σαπουνίζουμε και τα νερά όλα φεύγουν, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε σπουργάλια για να το καθαρίσουμε. Έχουμε δύο χειρολαβές μπροστά, που είναι, όπως βλέπετε, είναι χτισμένες μέσα στο σκάφος, το οποίο μας βοηθάει και αν το μεταφέρουμε και αν το σηκώσουμε από εδώ πέρα και να δέσουμε. Είναι σούπερ ασφαλής τρόπος για να δέσει το βαρκάκι σου, αν και έχει και ένα κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και στην πλήρη πίσω, πάλι εδώ πέρα, έχουμε δύο χειρολαβές. Ένα πράγμα που είναι ωραίο, που δεν το βρίσκεται αλλού, εδώ πέρα έχει δύο καλαμοθήκες. Όποιος θέλει να ψαρέψει, μπορεί να πάρει το καλάμι εδώ πέρα και να κάνει και τη συρτούλα του με δύο καλάμια έτοιμα, χωρίς να εμποδίζουν την επιφάνειά σας, αλλά είναι, έχει προβλεφτεί από τον κατασκευαστή. Τα καθισματάκια είναι αρκετά ψηλά, οπότε κάθεσαι μια σχετική άνεση και στην πλώρη είναι ακόμα πιο ψηλό. Εδώ έχουμε ένα ραουλάκι για να ανεβάζουμε την άγκυρά μας και μια δέστα που θα σας δείξω εγώ μας παραπέρα. Χρώματα υπάρχουν διάφορα, βγαίνει και σε κόκκινο και σε πράσινο και σε άσπρο και το φέρνουμε και σε πορτοκαλί γιατί το χρησιμοποιούν ορισμένοι για σωστικό. Γιατί είναι μέσα στα όρια που ορίζουν όμως και είναι και πολύ καλά τιμολογημένο σκαφάκι. Εδώ βλέπουμε το κάτω μέρος του σκάφους. Είναι η καρίνα του, η οποία είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να μας δίνει τρία λύκια που μας δίνει και στιβαρότητα στο όλο σκάφος, αλλά μας δίνει και φύρεμη πλεύση όταν κάνουμε κοπηλασία. Δηλαδή, τραβάμε κουμπί και μόλις αφήσουμε το κουμπάκι, το βαρκάκι δεν γίνει γύρω-γύρω, συνεχίζει την πορεία που έχει. Εδώ έχουμε μία δέστρα ακόμα που είναι η πιο ανθεκτική από το σκάφος από όλη, μπορεί να το κρεμάσουμε, μπορεί να το δέσουμε με ασφάλεια στο ρεμέζο, με ό,τι καιρό και θέλει. Και ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του σκάφους είναι αυτό το ροδάκι. Είναι ένα κύλινδρος που μας βοηθάει να τσουλήσουμε το σκάφος έξω στη στεριά, μερικά μέτρα, μερικές δεκάδες μέτρα και να χωρίς τη βοήθεια ενός τρέιλερ ή χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου. Θα σας δείξω σε λιγάκι πώς γίνεται, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ή μπορεί να είναι δύο άτομα και το πιάσουμε τις χειρολαβές, ένας από εδώ, ένας από εκεί και το πάει το βαρκάκι όπου θέλει. Δεν μας κόβει πολύ δρόμο γιατί είναι πίσω από εδώ πέρα και έχει περίπου 5 πόντους πιο χαμηλά. Δεν είναι μια ρόδα που προεξέχει τελώς κάτω από αυτό. Δεν ασχολούμαστε ποτέ με αυτό, δεν θέλει συντήρηση, δεν το βάζουμε, δεν το βγάζουμε, είναι εκεί πέρα για όποτε το χρειαστούμε. Να μπούμε στην παραλία, να βγούμε από την παραλία, να το μεταφέρουμε, να το βάλουμε κάπου στην άκρη, δεν μας ενοχλεί. Αυτό ήταν μια πρώτη παρουσίαση από το δέαμα Σαρκάνη, το Marine 350 Poly by Colibri, το οποίο έρχεται σε τρία χρώματα, σε πράσινο, σε κόκκινο, σε γκρι, και το φέρνουμε και σε πορτοκαλί, μία έκδοση ειδική για ναυαγοσώστες, που μπορεί να παίρνει και 6 άλογα μηχανή. Ελπίζω να σας άρεσε. Νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζετε, πρέπει να το έχετε υπόψη σας όταν πρόκειται να αγοράσετε μια βάρκα και κυρίως έχει και πάρα πολύ καλή τιμή. Θα το δείτε αυτό στο site μας, θα δείτε ότι η τιμή είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι το μετακινήσουμε το βαρκάκι, ακόμα και από ένα μόνο άτομο. Όταν είναι δύο, είναι φυσικά πολύ πιο εύκολη και μπορεί να πάρει μεγαλύτερη απόσταση. Αρκεί εδώ το έδαφος να είναι σχετικά ομαλό. Αλλά επειδή η ρόδα είναι και φαρδιά, μπορεί και τσουλάει και στην άμμο πάνω, χωρίς να ιδιαίτερο πρόβλημα. Εδώ είμαστε, πολύ ωραία. Και το βαρκάκι μετακινήθηκε. Για όσους χρειάζονται ένα τέτοιο βαρκάκι, είναι ο καλύτερος τρόπος.